Συνεχίζουμε τώρα με τα συντομότερα μονοπάτια σε κατευθυνόμενους άκυκλους γράφους. Η έβρεση συντομότερων μονοπατιών σε α κατευθυνόμενους άκυκλους γράφους μπορεί να γίνει με τον αλγόριθμο Bellman-Ford. Η τοπολογική ταξινόμηση τώρα τοποθετεί τους κόμβους ενός α κατευθυνόμενου άκυκλου γράφου επί ευθείας ώστε όλε οι ακμέ να έχουν μια κοινή κατεύθυνση από αριστερά προ τα δεξιά. Θα δούμε συνέχεια ένα παράδειγμα. Τα συντομότερα μονοπάτια σε έναν τέτοιο γράφο μπορούν να βρεθούν πολύ εύκολα με ένα πέρασμα αν λάβουμε ε, στη σειρά τους κόμβους της τοπολογικής ταξινόμησης. Εδώ έχουμε ένα παράδειγμα όπου δίνεται η τοπολογική ταξινόμηση Οπότε, ζητούνται τα συντομότερα μονοπάτια από τον κόμβο S. Αρχικά, το μήκος του συντομότερου μονοπατιού 0 είναι α, για τον S και άπειρο για τους υπόλοιπους, όπως κάναμε και με τους άλλους αλγόριθμους. Ξεκινάμε από αριστερά, από τον κόμβο R προς τα δεξιά. Θα φτάσουμε στον κόμβο W προσπελάμοντας τους κόμβους. Οπότε, ξεκινάμε από τον R. Από τον R για να μεταβούμε στο S το κόστος είναι 5 που προφανώς είναι μικρότερο από το, ε, μεγαλύτερο από το 0 οπότε δεν αλλάζει η ετικέτα του κόμβου S παραμένει 0 και στη συνέχεια υπολογίζουμε το κόστος για να μεταβούμε στον TAF. Από τον S για να μεταβούμε στον TAF που είχε ετικέτα άπειρο είναι 0 συν 2, προφανώ είναι μικρότερο. Ενώ αντίστοιχα από τον R στον TAF είναι άπειρο συν 3. Προφανώ μεγαλύτερο από το 2 που έχει αν πάει μέσω του S. Επομένω, το κόστο του κόμβου TAF είναι 2. Αντίστοιχα, από τον S για να μεταβούμε στο U είναι 0 συν 6, 6. Επομένως, ο κόμβος TAF έχει 2, ο κόμβο U έχει 6. Αφού οριστικοποιήσω και τον ταφ, προχωράμε. Ο κόμβο ταφ έχει 2, συν 7, 9, όμως το 0, συν 6 είναι μικρότερο, επομένω παραμένει η ετικέτα 6 για τον κόμβο U. Αντίστοιχα, από τον κόμβο ταφ, για να πάω στον κόμβο V, το κόστος είναι 2, συν 4, 6, ενώ το, το κόστο για να μεταβάω από τον κόμβο ταφ στον κόμβο W, είναι 2, συν 2, 4. Προχωράω δεξιά στον U. Αντίστοιχα θα υπολογίσω το κόστος για να μεταβώ από τον U στον V. Πλέον αλλάζει η ετικέτα του V γιατί 6 πλέον να μου κάνει 5 που το 5 είναι μικρότερο από το κόστος που είχε μέσω του TAF, που είχε 2 στην 4, 6 στην προηγούμενη διαφάνεια, τώρα έγινε 6 πλην 1, 5. Επομένως, το νέο κόστος του κόμβου V είναι 5 ενώ το κόστος του κόμβου W παραμένει 4, γιατί μέσω του U είναι 6 συν 1, 7, που είναι μεγαλύτερο από το 4 που είχε μέσα από τον κόμβο τάφ. Επομένως, προχωράμε και στον V. Και τέλος, υπολογίζουμε το νέο κόστος του W, υπενθυμίζω ότι είχε 4, ενώ το νέο κόστος θα γίνει 5-2, κάνει 3, είναι μικρότερο από το 4, επομένως το νέο κόστος θα είναι 3. Και ολοκληρώνουμε τον αλγόριθμο.